πιστεύουμε και μέσα από την εμπειρία μας ξέρουμε ότι μέσα από τους αγώνες μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα. Αυτό πρέπει να το πιστέψουν όλοι οι συνάδελφοι. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολη χρονικά περίοδος και όλος ο νομός βρίσκεται σε δουλειές. Όμως αξίζει για ένα βράδυ να πάρει ο καθένας την ευθύνη που το αναλογεί και να φέρει τον εαυτό του και άλλους συναδέλφους εδώ στην κεντρική πλατεία και να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα. Το οποίο θα έχει και πανελλαδική βέβαια ισχύ, γιατί την ίδια στιγμή θα γίνονται και κινητοποιήσεις στην Πέλα, στην Ημαθία, στη Φτιότητα, στη Φλόρινα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, γιατί το πρόβλημα είναι γενικότερο και αφορά όλους. Πρέπει να πούμε ότι εδώ και 1,5 μήνα προσπαθούμε να κλείσουμε συνάντηση με τον Υπουργό. Σε λίγο θα βγάλουμε Silver Alert, γιατί έχει εξαφανιστεί. Τον έχουμε χάσει, δεν ξέρουμε πού βρίσκεται και προφανώς δεν θέλει αυτή τη συνάντηση, είναι ολοφάνερο, γιατί όλες αυτές τις δεσμεύσεις που τις έδωσαν για να καθησυχάσουν τον κόσμο και να ρίξουν στάκι και στα μάτια των αγροτών, δεν έχουν σκοπό να προχωρήσουν καμία από αυτές τις δεσμεύσεις. Που σημαίνει ότι οι αποζημιώσεις όταν θα έρθουν θα είναι ψίχουλα και αυτό θέλουμε να το πνίγουμε στη συγκέντρωσή μας. Οι αγρότες του Δήμου Τυρνάβου θα δώσουμε προτερό παρόν στο συναντητήριο που θα διοργανωθεί την Τετάρτη 16 του μηνός. Στις 8 η ώρα θα υπάρξουν προσυγκεντρώσεις. 7 η ώρα στην πόλη του Τυρνάβου, 7 η ώρα στην πόλη του Αμπελώνα, στα γύρω χωριά, αλλά και στο χωριό του Δαμασίου στις 6 η ώρα. Ένα χωριό το οποίο οι συνάδελφοί μας, πέρα από τις αγροτικές τους παραγωγές, έχουν χάσει και τα σπίτια τους, είναι σε πλήρη απόγνωση. Αυτό που θέλουμε να δώσουμε είναι ότι δεν θα μείνουμε. Ένα μήνυμα ότι δεν θα μείνουμε με τα χέρια σταυρωμένα να περιμένουμε τον αργό θάνατό μας. Θα βγούμε έξω, θα παλέψουμε, γιατί τίποτα δεν μας χαρίστηκε. Ό,τι κερδίσαμε ως τώρα, το κερδίσαμε με αγώνες και με τα τρακτέρ στον δρόμο. Για τον κοινοτροφικό κόσμο, αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ είναι κάτι σαν ανέκδοτο. Δεν αποζημιωνόμαστε ποτέ για τίποτα. Η φετινή μείωση στην παραγωγή από τον παγετό αγγίζει του 30-40%, ενώ παράλληλα η αύξηση των τιμών στις ζωοτροφές έφτασε του 40%. Σε έναν κόσμο που έχει πληγεί τόσο από την απώλεια εισοδήματος όσο και από τους καταστροφικούς σεισμούς, ήρθε σαν κερασάκι στην τούρτα η ταλαιπωρία με τις συνδεδεμένες ενισχύσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, θα προσπαθήσουμε με όλες τις δυνάμεις μας να στηρίξουμε το συλλαλητήριο με τρακτέρ 8 η ώρα το βράδυ στην κεντρική πλατεία της Λάρισας.